Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να γνωρίσουμε το κορίτσι μας, τη ραντεβούλα μας. Παρακαλώ να έρθει ο τείχος μπροστά, να με δουν τα τρία αγόρια, το υπέροχο αυτό πλάσμα που θα έρθει. Ήρθε η μεγάλη στιγμή. Το κορίτσι μας, η ραντεβούλα μας, θα κάνει την εμφάνισή της και είμαι σίγουρος πως θα μας εντυπωσιάσει. Τι κάνεις, πώς είσαι? Άκουσε λίγο όλη αυτή η αναμονή. Καλώς μας ήρθες. Καλά είσαι, καλά. Κάθισε, χαλάρωσε. Το ονοματάκι σου δυνατά. Αθηνά λέγομαι. Η Αθηνά είναι κοντά μας. Από πού είσαι, Αθηνά? Κατάγομαι από Ρωσία. Αλλά είμαι και μισή πόντια. Α, μισή. Ρωσοπόντια. Ρωσοπόντια, όχι Ρωσοπόντια. Μισή Ρωσίδα, μισή πόντια. Δεν υπάρχει Ρωσοπόντια. Ναι. Όταν λες μισή από τη μέση και πάνω, τι είσαι, Ρωσίδα ή πόντια, να καταλάβουμε. Από... Δεν ξέρω. Από εδώ και πάνω Ρωσίδα και πάνω πόντια. Πάνω κάτω πόντια, ναι. Ωραία. Μας αρέσει. Με τι ασχολείσαι από τη μέση και πάνω? Από τη μέση και πάνω. Με modeling. Με modeling. Άρα και από τη μέση και κάτω. Και από μέση και κάτω με χορό. Με χορό, χορεύεις και εσύ. Όμως θα γίνει σήμερα. Έχουμε και ένα αγόρι που χορεύει πολύ. Δεν θα σου πω ποιο είναι αυτό. Ελπίζω να το καταλάβεις από τα λεγόμενα του. Αν βάλει μέσα και λίγο χορό για να σε δελεάσει. Έκανες μπαλέτο μικρή δηλαδή? Όχι μπαλέτο, Λάτιν. Λάτιν και εσύ. Λάτιν, Λάτιν είναι και ο φίλος μας. Είναι απίστευτος χορός, ειλικρινά. Είναι κάτι. Είναι κάτι μαγικό όταν χορεύεις. Και το κορμί αυτό νομίζω ότι προσφέρεται για Λάτιν, έτσι. Φανταστείτε το να λυκνίζετε. Πάμε να Λάτιν, πάμε να Λάτιν. Αθηνά, κάνε μας το χατήρι τώρα, σήκω έτσι. Μαζί σου θέλεις, μαζί σου. Ναι. Έλα, κάνε την αστροφή. Έκανε αστροφή. Και εδώ νομίζω ότι το σημερινό μας επεισόδιο πρέπει να τελειώσει, γιατί αποφάσισα τώρα μόλις να ασχοληθώ με το Λάτιν και να πάρω ιδιαίτερα μαθήματα από την Αθηνά στο χορό αυτό. Ναι. Αθηνά, όπως ξέρεις πολύ καλά, πίσω από τον τοίχο υπάρχουν τρεις άντρες που περιμένουν να σε κατακτήσουν με αυτά που θα πούν. Ναι. Εσένα, ποιοι άντρες σου αρέσουν να πάρουν μια γεύση, γιατί σε ακούνε, δεν σε βλέπουνε, έτσι μεγαλώνει η αγωνία τους. Πάνω απ' όλα μου αρέσουν οι αληθινοί άντρες. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα είναι καλό να είναι ο άντρας, βέβαια. Να έχει μπλεμάτι. Μπλεμάτι. Η πράσινη, δεν άλλο, έχω θέμα. Τα μισά όλα. Όχι, να έχει μπλεμάτι εννοώ. Η πράσινα, μπλεμάτια, μπλε, δεν έχω θέμα. Ναι. Πράσινα. Να έχει όμορφα μάτια. Ανοιχτά. Εκφραστικά. Τα θες ανοιχτά. Αν τα έχει κλειστά, ρε παιδί μου, κοιμάται δηλαδή ο άνθρωπος. Δεν σ' αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει. Ωραία. Πώς θα το Άρα νιώσω. Θέλουμε ανοιχτά μάτια. Έχουμε και τέτοιο δίπλα. Έχουμε και τέτοιο. Ναι. Τι άλλο? Ύψος κανονικό, να είναι χαδιάρης. Χαδιάρης. Ποια γυναίκα δεν θέλει έναν άντρα χαδιάρη? Αυτά. Ωραία. Και τι δεν γουστάρει σε άντρα επάνω, ρε παιδί μου, που το βλέπεις και σου γυρίζει το μάτι? Υποκρισία, ψευτιά, προδοσία. Εδώ έχουμε πέσει πραγματικά στο σύλλογο Καλός Σαμαρίτης. Είναι και οι τρεις ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τρία πολύ καλά παιδιά, αλτρουιστές, τους ενδιαφέρει ο συνάνθρωπος και σίγουρα μόλις σε γνωρίσουν θα τους ενδιαφέρεις και εσύ πάρα πολύ. Εσύ τι καλό έχεις, δεν μιλάω εξωτερικά, το είδαμε μόλις μπήκες, οι περισσότεροι, κυρίως άντρες στο κοινό, ήταν με το στόμα ανοιχτό. Πραγματικά. Ναι. Εσωτερικά, τι συμβαίνει σε σένα, ποια είναι τα χαρίσματα που μπορεί να προκαλέσουν έναν άντρα, να σε αγαπήσει γι' αυτά? Δεν ξέρω, πρέπει να μου πει ο ίδιος, πιστεύω. Δεν σου έχουν πει μέχρι τώρα ότι έχεις αυτό, αυτό και αυτό? Είμαι πολύ καλή, δυστυχώς. Έλα, τι δεν είχαμε στο σύλλογο? Και αρνητικούλη, τι έχεις? Γιατί ένα αρνητικούλη θα έχεις, δεν μπορεί. Συγχωρώ εύκολα. Τέλος. Ναι, τι, χι. Με τίποτα. Διαγράφεις τον άλλον, αν σου κάνει. Όχι, όχι, δεν διαγράφω, απλά δεν συγχωρώ. Δηλαδή, ναι, από εδώ, από εκεί, μακριά και αγαπημένα. Αλλά δεν. Κάτι παραπάνω δεν θέλω με τίποτα. Έχεις συμβεί στη ζωή σου αρκετές φορές αυτό, γι' αυτό είσαι τόσο απόλυτη. Πολλές φορές. Σε έχουν πληγώσει. Ναι. Ποιος να το μαλώσω, ποιος. Ναι, πολύ. Πολύ. Ναι.
Απλά θέλανε πολύ να σε έχουν κοντά τους, δεν τα κατάφεραν μάλλον και σε πλήγωναν με τον τρόπο τους. Δεν πειράζει. Ελπίζω ένα από τα αγόρια μας με το οποίο θα πας ταξίδι να έχει όλα αυτά τα χαρίσματα, έστω για φίλος, για να γνωριστείτε καλύτερα, να περνάτε καλά, να διασκεδάζετε και να μην σε πληγώσει ποτέ. Μια φίλη όμως που δεν σε έχει πληγώσει μέχρι τώρα τουλάχιστον και ελπίζω να μην σε πληγώσει ποτέ, εδώ είναι σήμερα μαζί σου, έτσι. Ναι. Από την περιγραφή με τα χέρια μόνο καταλάβω ότι είναι πανύψηλη, έτσι. Oh, ναι, δυστυχώς. Πάω να την γνωρίσουμε, επιτρέπεις. Εννοείται. Δεν ζηλεύεις. Όχι. Ανάμεσα σε δύο γυναίκες, αυτό είναι. Και τι γυναίκες. Σε βάλαμε και κάθισες, γιατί άμα σηκωθείς όρθια, πραγματικά θα πιαστώ να σου μιλάω. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Θα σε φιλήσω. Θες, δεν θες. Α, θες, Θέλω. Θέλει. Άλλη μία. Και εσείς θέλετε, αλλά δεν είναι εύκολο. Το ονοματάκι σου. Κατερίνα. Κατερίνα, Κατερίνα. Με τι ασχολείσαι. Κάτι θα παίζεις σίγουρα, δεν μπορεί. Βόλεϊ, μπάσκετ. Όχι. Τι. Εγώ θα γίνω γιατρός. Σπουδάζω ιατρική. Θα γίνω καρδιολόγος. Θα καίω καρδιές. Και μετά διατρέβεις. Εγώ ίδια. Αυτό είναι. Να πας τώρα σε καρδιολόγο για την καρδιά σου και να πέσεις πάνω στην Κατερίνα. Θα χειροτερέψεις το πρόβλημά σου, θα σε πάρουν σηκωτό. Πρέπει να έχεις 2-3 βοηθούς εκεί να τους παίρνουν σηκωτούς. Σε αρέσει η ιατρική, θες και εσύ να βοηθάς τον συνάνθρωπο. Ναι, πολύ. Πέντε παιδιά τους κάναμε, πέντε. Ναι. Νομίζω όλο το συμβούλιο είναι έτοιμο. Ναι. Μάλιστα. Για την Αθήνα τώρα, για πες μας. Είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα, δίκαια, τίμια, όμορφη που βλέπουμε. Mm. Δεν μπορώ να πω τίποτα κακό, ούτε κάτι αρνητικό. Τα καλύτερα λόγια σε αυτήν. Είναι όλα τα λεφτά που λέμε. Σήμερα είναι εδώ για να παίξει μαζί μας, να επιλέξει ένα από τα τρία αγόρια. Μας ενδιαφέρει και η γνώμη σου. Θέλω να ακούσεις προσεκτικά τι θα πούν τα τρία μας αγόρια, εντάξει, και να μας βοηθήσεις και εσύ με τον τρόπο σου στην επιλογή. Θα μου πεις εμένα βέβαια στο αυτή, δεν θα το μαρτυρήσω, να δω αν ταυτίζονται οι απόψεις σας. Και μετά θα το συζητήσετε οι δυο σας αν έχετε διαφορετική άποψη. Οκ, μείνε μαζί μας. Κατερίνα, παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε Αθηνά, αλλά πριν ξεκινήσουμε, γιατί φυσάς, είσαι αγχωμένη καταρχήν. Όχι, καθόλου. Δεν θέλω να έχεις άγχος, εδώ ήρθαμε να περάσουμε ωραία και περνάμε, έτσι δεν είναι. Και για να φύγει έτσι και το παραμικρό άγχος που μπορεί να υπάρχει, θέλω να τραγουδήσουμε. Εδώ η υπέροχη μπάντα μας με την Αλκμίνη στο μικρόφωνο θα μας πει το αγαπημένο σου τραγούδι και θέλω να εκφραστείς μέσα από αυτό. Να χορέψεις, να τραγουδήσεις και εσύ μαζί της ό,τι θες. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Γη και η σελήνη, τη Σπανδή.